ακούστηκαν κάποιες θέσεις εδώ πέρα, κατά την άποψή μας, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και πρόσκληση. Θα απαντήσω και για την πρόσκληση. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, μεγιστοποιείται η προσπάθεια παραπλάνησης, εξαπάτησης και εγκλωβισμού του λαού και μια προσπάθεια στήχησής του στην, πίσω από την υποστήριξη της εφαρμογής αντιλαϊκών πολιτικών ή αντιλαϊκής πολιτικής, γιατί τελικά βγαίνει ότι τα κύρια κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25 βάζω μέσα και Νέα Δημοκρατία έχουν την ίδια πολιτική. Ας πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για την πρόσκληση, ναι, η οποία εκφράστηκε και σε ένα φορτισμένο χώρο, στους Δελφούς, κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι είναι μια προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, ναι, να αναζητήσει και στο ΚΚΕ τους βουλευτές που μπορεί να του λείπουν για την αντιλαϊκή κυβέρνηση που θέλει να στήσει μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι κακό αυτό, δεν το έχει κρύψει. Να, να ολοκληρώσω. Έλα, είναι εξαγορά, είναι κακό, αλλά δεν προφανώς, δεν πρόλαβα να ακούσετε, δεν προλάβατε να ακούσετε την άποψή μας. Αυτή λοιπόν η έκφραση αυτή τη πρόθεση του κυρίου Τσίπρα αποτελεί, έχει θράσος και ίσως είναι από τις πιο γελίες πολιτικά εκφράσεις οι οποίες έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Γιατί? Και το λέω αυτό γιατί. Πάνω απ' όλα είναι ένας εκβιασμός. Και αυτός ο εκβιασμός δεν είναι απέναντι στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και ας ψαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ που ούτε καν μπορεί να απαντήσει δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές πώς μπορεί να συγκλίνουν. Την κάνει την πρόσκληση όμως. Το ΚΚΕ έχει απαντήσει απόλυτα σε αυτό ότι δεν θα συνεργαστεί, ναι, αλλά είναι τεράστια προσβολή απέναντι στον προοδευτικό κόσμο ο οποίος επέλεξε να μην στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ και του λέει θα σας πάρω εγώ από άλλη πλευρά. Και δηλαδή ο προοδευτικός κόσμος είναι μόνο στο ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλος προοδευτικός κόσμος. Κατά την άποψή μας, προοδευτικός κόσμος να είναι αυτός που στηρίζει, προοδευτικές πολιτικές. Πού είναι η προοδευτικότητα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, στήριξης του ΝΑΤΟ και όλων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ θέλει κάποια στιγμή να κυβερνήσει. Να κυβερνήσει, ναι, ή δεν θέλετε. Ή να είναι βεβαίως, γιατί είναι βολεμένο στο 5%, 6%, 7%. Τα έχουμε απαντήσει, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι, ναι, βεβαίως και θέλει να κυβερνήσει, όχι όμως με τους όρους που βάζει η αστική τάξη για να κάνει το ΚΚΕ. Όρους τώρα, με αυτούς, αυτούς είναι, όρους με τους όρους που βάζει ο ίδιος ο λαός. Γιατί όταν κυβερνήσει το ΚΚΕ, θα κυβερνήσει ο λαός. Εξάλλου να σας απαντήσω και σε ένα άλλο για να λύνονται αυτά τα ερωτήματα. Συγγνώμη, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός ή ο Κουτσούμπας. Θα σας απαντήσω στις εκλογές. Ο Κουτσούμπας δεν θα είναι, άμα είναι εκλογές, δεν βγαίνουν μόνο κόμματα για να κυβερνήσουν. Βγαίνει και αντιπολίτευση, όπως πολύ καλά, ναι, γνωρίζετε. Εννοείται. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ, όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει, θα κυβερνήσει με το λαό και όχι ως υπηρέτης των συμφερόντων της αστικής τάξης. Αλλά με ένα λόγο, να τελειώσω λίγο με τον κύριο Τσίπρα. Όταν, όσο για το ποιος έχει ανοίξει το δρόμο για να κυβερνήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να εφαρμόσει αυτή την πολιτική της, ας ψαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ο Τσίπρας θα λέτε. Όταν λοιπόν το 19 είχε στρώσει το χαλί, με τι θέλετε, με την ενσωμάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, κύριε Μπίστη, με τον νόμο Αχτσιόγλου. Εκεί να ψαχτεί λοιπόν ποιος εφάρμοσε. Όσον αφορά το debate, δύο λόγια θα ήθελα, ναι, να πω. Εμείς δεν είμαστε κατά των δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων. Βέβαια, δεν ευελπιστούμε ότι θα βγει κάτι το ιδιαίτερο να διαφωτιστεί ο λαός. Όμως ήθελα να επισημάνω κάτι. Και όμως εγώ πιστεύω να κάνω μια πρόβλεψη, κύριε Παναστάση, ότι ο Κουτσούμπας θα λάμψει στον Αυτό debate. Το ξέρουμε, γιατί ο πολιτικός λόγος που εκφράζει είναι διγνωστός και μέσα από τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όμως ήθελα να επισημάνω ένα τελευταίο στοιχείο. Για πείτε το. Ότι είναι απόλυτα υποκριτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγοντας ή μάλλον διεκδικώντας ένα debate μεταξύ των δύο αρχηγών, των μεγάλων κομμάτων, ξεχνώντας ότι ξεκίνησε κάπου από το 5% και ας αναλογιστεί ο καθένας, το ξέρω πώς έφτασε.